Εύελιν, ξεκινάμε από σένα. Γεια σας. Σιμών μου. Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα? Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, έχεις βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο shorts, το οποίο είναι και μια πολύ ωραία τάση που θα το δούμε. Γενικά έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και θα το δούμε και πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια, νιώθω, γιατί ταιριάζει σε πάρα πολλές γυναίκες και σε αρκετούς σωματότυπους. Και ο τρόπος που το έχεις βάλει. Ναι, βασικά, νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να το βάλω έτσι. Ε? Κοίτα, υπάρχουν γυναίκες που θα το βάλουν χωρίς να φαίνεται το πουκάμισο από κάτω. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αυτό που δεν μου αρέσει στην εικόνα σου είναι ότι είσαι αρκετά μπρανταρισμένη. Δηλαδή, βλέπω παντού brands, το οποίο θα μου πεις εκεί που πηγαίνεις, όλες έτσι κάπως δίνονται. Απλά θεωρώ ότι εσύ, ειδικά και με την ομορφιά σου, δεν το έχεις ανάγκη. Μπράβο, Σιμών. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο. Λοιπόν, πολύ ωραίο σόρτς είναι αυτό και μου αρέσει πολύ έτσι όπως το έχεις βάλει με το πουκάμισο και σου πάει πολύ. Με ενοχλεί εμένα αυτή εδώ η τρύπα. Να την κλείσω, εννοείται. Ναι. Δεν τη χρειάζεσαι καθόλου και κάπως χαλάει την ισορροπία. Ωραίο το φουλάρι έτσι που το κάνεις μπαντάνα, σου πάει πάρα πολύ. Και τα παπούτσια αυτά, στην αλήθεια, δεν μου αρέσουν. Αλλά εντάξει, όχι ότι με ενοχλούν. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα, γιατί έβαλες και το σόρτς με έναν έξυπνο τρόπο. Για να έχει styling δηλαδή περισσότερο, γιατί δεν θα με ενοχλούσε και γυμνό να ήτανε. Δεν είναι τόσο καυτό, γιατί και στενό να ήτανε, έτσι είναι τα hot pants, τόσο κοντά. Μια χαρά είναι το look, πολύ ωραίο. Και είναι και μια πρόταση αυτά που κάμισα μέσα από shorts ή από φούστες, πολύ κοντές. Δηλαδή, όχι μόνο για μια γυναίκα που δεν αισθάνεται άνετα, και για styling. Ναι, ωραίο μου φαίνεται και εμένα. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουδουνάρη. Έκανε styling σήμερα. Ευχαριστώ. Τα-τάν! Και πάμε στον ειδικό για τα φουλάρια. Λάκι μου, ερχόμαστε στα μέρη σου. Ναι. Κοίταξε. Φοράς και τον brand του. Καλώς ήρθες στην Μύκονο. Λέμε λοιπόν στις κυρίες να βάλουμε αυτό το shorts. Και εγώ το προτιμώ χωρίς. Με ένα ωραίο μαγιό top. Που δίνει χρώμα. Τα μαλλιά θα έχει μια κοτσιντούλα για να είναι ελεύθερο. Κατάλαβες, βάζεις λίγο κρέμα, λίγο λάδι και τέτοια. Θα κλερώσουμε το φουλάρι. Είπαμε για το παπούτσι, είπαμε για το φουλάρι. Αλλά σαφώς είναι μια πολύ χαριτωμένη εικόνα. Δείχνει μια που δίθηκε για να πάει σε ένα νησί που καλός ή κακός είναι νησί της μόδας. Εντάξει, απλά τι θα έβαζα εγώ σε αυτή τη φιγούρα. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 12,1 είναι η πάρα πολύ μεγάλη τελική βαθμολογία που πήρε αυτό το look σήμερα. Ευχαριστώ.